αυτά που λέτε. Δηλαδή, ο κοινός πολίτης που δεν είναι ούτε ψαγμένος, ούτε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε τέτοιες περιπτώσεις, με ποιο τρόπο μπορεί να λάβει μηνύματα από τους έψιλον και με ποιο τρόπο μπορεί να ενεργοποιηθεί, ούτως ώστε να έχει ένα ενεργό μέρος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα σας πω κάτι απλό. Πρόσφατα βγήκε το θέμα των εμβολίων. Οι έψιλον κατάφεραν μέσα από email, από διάφορες ιστοσελίδες που υπάρχουν κλπ. Να πείσουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να μην κάνει το εμβόλιο. Ξέρετε, αγοράστηκαν 8 εκατομμύρια εμβόλια και μόνο 300.000 εμβόλια έγιναν. Αυτό είναι αλήθεια ότι τα σχέδιά τους δεν πέρασε, όπως τα είχαν υπολογίσει. Διότι άρχισε δηλαδή ο Έλληνας να καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται. Κάτι παίζεται. Κάτι παίζεται. Ναι. Ποιοι θάνατοι και ποιοι άρρωστοι. Λέτε λοιπόν ότι δηλαδή οι έψιλον είχαν βάλει το χεράκι τους σε αυτό. Πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παγκόσμια βαθμό. Μάλιστα. Και παγκόσμια ήταν αντίδραση προς αυτό το εμβόλιο. Ναι, όντως δεν ήταν κάτι που μπορείς να το πεις ότι έγινε σε ορισμένα κράτη μόνο, ήταν μεγάλη η αντίδραση. Εγώ παρακολουθούσα εκεί στο Βόλο τις ανακοινώσεις του νοσοκομείου, 30 πέρασαν σήμερα, 35 αύριο, που άλλες φορές ουρές γίνονται για να κάνουν ένα εμβόλιο ο κόσμος για να σωθεί, ας πούμε. Τι στόχο είχαν με το εμβόλιο, λέτε. Με το εμβόλιο είχαν ένα στόχο απλό, ας πούμε, που είναι αποτέλεσμα της τεχνολογίας. Να βάλουν ένα μικροτσίπ στον οργανισμό του ανθρώπου, αυτό το εμβόλιο, και να τον ελέγχουν από αυτό το μικροτσίπ. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι εκείνοι που έχουν κάνει το εμβόλιο έχουν λάβει το μικροτσίπ. Σίγουρα. Λέτε. Εκτός κι αν επειδή μιλούσαν για δύο δόσεις, ναι. Δεν το έχουν πάρει 100%. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είναι σοβαρό. Λέτε να έχει γίνει έτσι. Βεβαίως. Αλλιώς γιατί να υπάρχει αυτή η μεγάλη έτσι πρεμούρα οπωσδήποτε να γίνουν τα εμβόλια. Μα δεν είδατε. Πέρα από το οικονομικό, ναι. Που αυτοί σκοτώναν για τη δεκάρα. Ναι, ναι. Πέρα από το οικονομικό που ήταν πολλά τα λεφτά. Ναι, όντως, ήταν πάρα πολύ. Για τις 3-4 αυτές εταιρείες όλο τον κόσμο που παρήγαγαν. Πέρα από αυτό. Ήταν πίσω από κάθε τέτοια πράξη, βρίσκεται η CIA, βρίσκονται οι σκοτεινές δυνάμεις. Η κλασική λοιπόν πράξη. Άρα οι έψιλον βάλαν το χεράκι τους από ό,τι μας λέτε και χάλασαν τα σχέδια έτσι όπως είχαν προγραμματιστεί. Θέλω να έρθουμε ξανά πάλι στο θέμα σύγκρουση, γιατί έτσι ηχεί πάρα πολύ συνωμοσιολογικό, δεν ξέρω, έχει πολύ suspense. Όταν λέτε στο βιβλίο σας λοιπόν η σύγκρουση, τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, έχω μία αστρική προβολή προς το μέλλον των τεσσάρων φίλων, του Φίγου Ερνιέρη, της Ιγών Φουργέ και δυο ενός ζευγαριού φίλων του. Των πρωταγωνιστών λοιπόν αυτού, ναι, του βιβλίου. Μαζί με τον μόνιμο συνοδότος και προστάτητος των Νατλάν, τον οποίο αναφέρεται, ναι, στο πρώτο βιβλίο, οι οποίοι βρίσκονται ξαφνικά στη Ρωσία. Μάλιστα. Στην αστική τους προβολή, όπου γίνεται ένας χαλασμός. Ο στρατός κυκλοφορεί στους δρόμους, τάγκ κυκλοφορούν, κανόνια κυκλοφορούν και ξαφνικά, ενώ είναι επικεφαλής δυο αξιωματικοί, ο ένας αξιωματικός μετατρέπεται σε αυτοκτονία. Και χύνεται να σκοτώσει τον άλλον αξιωματικό που είναι απλός άνθρωπος. Ο αξιωματικός που μετατρέπεται σε ερπετοειδές είναι κάτι το εξωγήινο, είναι ένας από τους είναι αποστάτες. Είναι η αποστάτες. Ναι. Λοιπόν, κανείς δεν ξέρει πού να φυλαχτεί, ο κόσμος τρέχει αλόφρον κλπ. Μάλιστα. Οι πέντε φίλοι κατορθώνουν, ας πούμε, να βάλουν τον κόσμο σε μια τάξη, να τον οδηγήσουν σε κάποιες σπηλιές, να βάλουν κάποιους απ' έξω να φυλάνε τις σπηλιές κλπ. Και να αραιώσουν όσο μπορούν περισσότερο τη Μόσχα. Ναι. Ανακαλύπτουν ότι έχουν φοβερές δυνάμεις, ότι τα ερπετοειδή με ένα άπλωμα των χεριών προς τα εμπρός των ενσαρκωμένων έψιλων φεύγουν 50 μέτρα μακριά και κομματιάζονται σε τείχους ή στήλους όπου πέσουν. Και... Θυμίζει πραγματικά επιστημονική φαντασία όλα. Ναι. Ναι. Και επίσης ενεργοποιούνται και οι ψαρκωμένοι έψιλον που βρίσκονται στη Ρωσία. Όλοι αυτοί προσπαθούν να βοηθήσουν τον κόσμο, ναι, και όταν τα βάζουν τα πράγματα σε κάποια σειρά φεύγουν και πηγαίνουν στην Αγία Πετρούπολη.
Γιατί ειδικά έχετε επιλέξει αυτόν τον χώρο, δηλαδή τη Ρωσία? Επέλεξα αυτόν τον χώρο. Είναι τυχαίο αυτό? Όχι. Διότι οι Ολύμπιες δυνάμεις φαίνονται φιλικά προς τη ρώσικο λαό. Υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό? Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Κάφκασος, ναι. Ιστορία του. Ναι. Οι Ολύμπιοι δηλαδή, μας λέτε κύριε Νικολάου, ότι είναι φιλικοί προς κάποιους και ίσως όχι τόσο φιλικοί προς κάποιους άλλους. Δεν λέω εχθρική, αλλά λέω όχι τόσο φιλικοί. Δηλαδή προς τους Έλληνες και προς τους Ρώσους είναι φιλικοί. Είναι φιλικοί. Ίσως γιατί Έλληνες και Ρώσοι έχουν πολλά κοινά. Σαφώς και έχουν πολλά κοινά, όχι βέβαια και θρησκεία. Δεν θα το βάλω. Οι έψιλο δηλαδή δεν έχουν να κάνουν με θρησκεία. Όχι, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με θρησκεία. Η θρησκεία τους είναι η αρχαία θρησκεία. Μάλιστα. Σωστή η διευκρίνηση, ναι, αυτή. Με τη διαφορά όμως ότι, ναι, δεν έχουν τίποτε εναντίον καμιάς θρησκείας. Κατάλαβα. Τους αφήνει λοιπόν τελείως, ναι, έτσι, πώς να το πω, ελεύθερους να πιστεύουν, ναι, ό,τι πιστεύουν όλους, λοιπόν, τους ανθρώπους ό,τι θέλουν, ανεξή θρησκεία. Ναι, πριν όμως έχουν, να φανταστώ, κάποιες ηθικές αρχές, κάποιους κανόνες απαράβατος. Πολλές ηθικές αρχές και πολλούς κανόνες απαράβατος. Καταρχήν θέλουν ένα άλλο τρόπο ζωής. Θέλουν εκείνα τα που γίνονται στην, που υπήρχαν μάλλον, που υπήρχαν στους Δελφούς όλα τα δελφικά παραγγέλματα, θέλουν να επιστρέψουν. Διότι όλα τα δελφικά παραγγέλματα είναι γραμμένα από σοφούς ανθρώπους και αποτελούν την πεμπτουσία της άλλης ζωής. Αν ακολουθούν αυτά τα παραγγέλματα, οπωσδήποτε η ζωή μας είναι τελείως διαφορετική. Αυτό να λέγεται. Πάντως δεν μπορώ να... Αναφέρω και μέσα στο βιβλίο μου. Το βιβλίο μου είναι χωρισμένο σε τρία μέρη. Στην αρχή του κάθε μέρος, έχω και από 48 με 49 παραγγέλματα. Όλα τα παραγγέλματα είναι 157, καθόλου τα 141. Καταπληκτικό. Αλλά δεν μπορώ να μην ρωτήσω τώρα αυτό που μου ενισχύεται με την πρόσθεση όλων αυτών των παραγγελμάτων που έχετε κάνει μέσα στο βιβλίο σας. Οι Ολύμπιοι, οι Έψιλον, έχουν κάτι που να τους συνδέει με τους αρχαίους Έλληνες? Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι είμαστε δημιούργημά τους. Εδώ πρωτοήρθαν κάποιοι αστροναύτες, ας τους πούμε, οι οποίοι και σύμφωνα με τις αυτές που έχει δώσει η ελληνική παράδοση και ο ελληνικός λαός, ο αρχαίος ελληνικός λαός που έχει δώσει την ιδιότητα στον καθένα, ναι, η Δήμητρα για τη Γεωργία, θα είναι, ξέρω εγώ, η Ήρα για το σπίτι, η Αθηνά για τη Σοφία, η Άρτεμις για το κοινή, για τη βάση κλπ. Ότι ο καθένας που ήταν εδώ πέρα ήθελε να διδάξει και κάτι. Ναι. Ήθελε να διδάξει κάτι για να προάγει τον πολιτισμό. Σωστά. Λοιπόν, από εδώ ξεκίνησαν όλα. Το λέω αυτό ότι ξεκίνησαν από εδώ όλα. Και για ακόμη έναν λόγο, ότι ο λόγος αυτός είναι ότι εδώ υπήρχαν τόσα ενεργειακά σημεία που μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά αυτοί οι άνθρωποι. Ευλογημένος τόπος λοιπόν. Ευλογημένος τόπος. Όλος ο Αιγαίος τόπος. Mm. Και επειδή ακριβώς και οι αρχαίοι ναοί δεν ήταν τυχαία χτισμένοι, αλλά ήταν σύμφωνα με τον τριγωνισμό σε επιλεγμένα σημεία, σίγουρα ήταν ενεργειακοί τόποι όλοι αυτοί. Απλώς αναρωτιέμαι ότι η Έψιλον, εκτός από εδώ, αυτόν τον τόπο, την Ελλάδα, είχαν εντοπίσει και αλλού στον πλανήτη ανάλογες έτσι ενεργειακές περιοχές. Βεβαίως υπάρχουν. Εδώ ήταν πιο πολλές συγκεκριμένες. Εδώ ήταν πιο πολλές. Παντού υπάρχουν ενεργειακές περιοχές. Ναι, ναι. Αλλά εδώ ήταν πάρα πολλές σε ένα μικρό χώρο. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης θα σας πω και το άλλο, ότι που είπατε, ας πούμε, για τους τριγωνισμούς και το υπάρχει ένας αριθμός, ο αριθμός 142, 144, τον οποίο βρίσκομαι να είναι χτισμένες στο Γκουαντανάμ, mm-hmm, του Μεξικού, mm-hmm, είναι χτισμένη εκεί πέρα ο ναός του Ηλίου, μια πυραμίδα, yeah, όπου είναι χτισμένος το αριθμό 144. Φυσικά αυτός ο ναός είναι
πρόσφατος, της μετάχριστον εποχής.